με τη διχοτόμηση αυτού του νησιού, εφαρμογή του ευρωπαϊκού γίγνεσθε σε όλο το κεχτημένο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι, σε όλη την Κύπρο αν θέλετε, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δυστυχώς έχει ανασταλεί το κεχτημένο της και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ημικατεχόμενο μέρος της πατρίδας μας. Και από εκεί και πέρα έγιναν αναφορές για κάποιους, και θα θέλω να το σχολιάσουμε αυτό στη συνέχεια, που είχαν δυναμητήσει το κλίμα και πολεμούσαν εκ των έσω την Κυπριακή Δημοκρατία. Θα μου επιτρέψετε και εσείς κύριε Στενούν, κύριε Σπανή, να κάνω μια μικρή παρέμβαση εκτός αυτού του θέματος από την αστυνομική επικαιρότητα, γιατί είχαμε μια καταδίωξη και θα επιστρέψω κοντά σας. Κύριος Ανδρέας Αγγελίδης, εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, είναι στο τηλέφωνο. Είχαμε καταδίωξη νεαρού άντρα στην Κοκκινοτριμηθιά. Κύριε Αγγελίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς είχε συμβεί? Η αστυνομία βρίσκεται σε ετοιμότητα για εντοπισμό συγκεκριμένου προσώπου ηλικίας 22 ετών, ο οποίος καταζητείται ουσιαστικά για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπής περιουσίας, καθώς επίσης και υποθέσεις κακόβουλης ζημίας. Συγκεκριμένα γύρω στις 10 χθες το βράδυ, μετά από πληροφορίες που είχαν εξασφαλιστεί ότι αυτοκίνητο κινείται ύποπτα σε συγκεκριμένη περιοχή της Λευκωσίας και συγκεκριμένα στην Οδός Ηρών, αντελήφθηκαν τα μέλη της αστυνομίας στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το οποίο είχε σταθμεύσει σε συγκεκριμένη περιοχή. Ναι. Ο συνοδηγός είχε κατεβεί από το αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε προς συγκεκριμένο κατάστημα, για το οποίο πολλούσε ουσιαστικά κοσμήματα και χρυσαφικά. Όταν είχε γίνει αντιληπτός από την αστυνομία, τράπηκε πεζός σε φυγή, και επίσης το αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν, φαίνεται ότι υπήρχε ένα άλλο πρόσωπο ως οδηγός, το οποίο προχώρησε προς την ίδια κατεύθυνση. Στις εξετάσεις που είχαν γίνει στην περιοχή, εντοπίστηκαν κοσμήματα τα οποία είχαν παραλυφθεί από την αστυνομία, και εκείνο το οποίο εξετάζεται είναι να έχει γίνει χτες είτε προηγούμενες μέρες διάρρηξη κατοικίας, κλοπής περιουσίας, ναι, ή άλλου υποστατικού, κάτι για το οποίο γίνονται εξετάσεις και έρευνες από το ΤΑΕ Λευκωσίας. Είχαμε αναφορές και για διαρρήξεις, δηλαδή χθες ή προχθές ενδεχόμενα, που να συνδέονται με τη δράση του συγκεκριμένου προσώπου. Είναι πρόσωπο το οποίο καταζήτησε για υποθέσεις διάρρηξης, ναι, και κλοπές. Τώρα, στις καταγγελίες που έχω γίνει μέχρι τώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Εκείνο το οποίο εξετάζεται, κύριε Σοκράτου, είναι να έχει γίνει μια διάρρηξη, για παράδειγμα, και να απουσιάζουν ιδιοκτήτες και να μην το έχουν αντιληφθεί. Κάτι, ναι, το οποίο δραστηριοποιείται η αστυνομία, ώστε να εντοπίσει και να συνδέσει, αν θέλετε, αυτά τα κοσμήματα με υπόθεση η οποία δεν έχει καταγγελθεί. Να σημειωθεί ότι είχαν συνεχίσει οι έρευνες της αστυνομίας χθες το βράδυ για εντοπισμό αυτού του αυτοκινήτου, και γύρω στις 10:30. Είχε εντοπιστεί να κινείται στην οδό Κυριάκου Μάτση, είχαν κινητοποιηθεί ήδη περίπολα. Φαίνεται ότι τελικά οδηγούσε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ο καταζητούμενος για τον οποίο γίνεται λόγος. Τελικά είχαν ρυθεί προς το αυτοκίνητο με πρωτοπαιδική πυροβολισμή, ναι, το είχαν καταλήψει σε συγκεκριμένη περιοχή, τράπηκαν σε φυγή και τα δύο πρόσωπα, οδηγός, ναι, και συνοδηγός. Uh-huh. Και η αστυνομία προχωρεί στη βάση κάποιων εξετάσεων και πληροφοριών και είναι σε εξέλιξη ερευνές. Για να εντοπίσει τα ίχνη τους. Να εντοπίσει τα ίχνη τους και να δούμε, και έχει σημασία να εξετάσουμε, να δούμε με ποιες υποθέσεις συνδέονται, είτε ο ένας που είναι γνωστός, ναι, και έχει δοθεί η φωτογραφία του στη δημοσιοίδα πρόσφατα, και ποιο είναι το δεύτερο πρόσωπο το οποίο δεν συνόδευε. Παραμένει αγνώστου ταυτότητας δηλαδή. Μάλιστα. Όμως εκείνο, ναι, το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι έχει δραστηριοποιηθεί το ΤΑΕ Λευκωσίας, αλλά τα μηνύματα τα οποία και πληροφορίες έχουν διαβαστεί και στις άλλες πόλεις και στις επαρχίες, καθώς επίσης και στην τροχέα αρχηγείου, έτσι ώστε αν εντοπιστούν στη βάση της περιγραφής τα συγκεκριμένα πρόσωπα, να ανακοπούν. Άρα είναι σε εξέλιξη κινητοποίηση, κυρία Αγγελίδη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Επιστρέφω σε εσάς, κύριε Σπανέ, και θα πρέπει να κλείσω.